Σοφία. Τελεγιονίδου, καλή σας ημέρα. Καλημέρα κύριε Νατσούλη. Καλά εσείς. Προσπαθούμε και εμείς να δούμε και να κωδικοποιήσουμε όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Θέλω το πρώτο σας σχόλιο και να ρωτήσω και κάτι ακόμη. Το δελτίο τύπου που έχετε βγάλει, φαίνεται ότι είστε πολύ πολύ δυσαρεστημένοι που δεν καλεστήκατε σε αυτή την επίσκεψη για θέματα που αφορούν πάρα πολύ τον τόπο μας. Όχι, δεν είμαι δυσαρεστημένη. Απλά τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας τοπικά συνεχώς λένε ότι θέλουν τη συνεννόηση και ότι αυτή είναι υπέρ της συνεννόησης, αλλά αποδεικνύεται ότι όταν υπάρχουν τόσο σοβαρά θέματα, μόνο συνεννόηση δεν θέλουν. Για να μπορούν να κάνουν επικοινωνιακές πιέσεις και να λένε ό,τι θέλουν, χωρίς κανένας εκεί να τους αντικρούει ότι αυτά που λένε δεν βασίζονται σε στοιχεία. Αν ήσασταν λοιπόν εκεί, τι θα λέγατε, κυρία Τελεγιορίδου? Ότι πραγματικά έτσι όπως διαχειρίζονται την κατάσταση, την οδηγούν σε ένα πλήρες αδιέξοδο. Γιατί το λέτε αυτό? Το λέω αυτό γιατί έγινε η επίσκεψη του Υφυπουργού, υποτίθεται, για να ξεκαθαρίσει τα πράγματα και τα μπέρδεψε ακόμη περισσότερο. Ναι, μεν αλλά υπάρχουν τρεις επιλογές, θα δούμε και από Κοζάνη, μπορεί και από Φλόρινα, τελικά μπορεί να το πάμε από Πτολεμαΐδα, να το περάσουμε κάτω από τη Σύρακα, άλλα αντάλλων. Ό,τι να είναι. Έγινε κοιτάξτε, συζήτηση. Κύριε Νατσούλη, αυτό για την Σύρανγκα έγινε, πιστεύετε, λόγος? Αυτό δεν το πολύ ακούσαμε. Ακούστε, ως φήμη το ακούσαμε. Ακούγεται ως φήμη. Ως φήμη, ναι, ναι, ναι. Ως φήμη. Δεν ήμουν εκεί για να σας πω. Στις δημόσιες τοποθετήσεις δεν ακούστηκε. Από τις επίσημες όμως τοποθετήσεις είναι πλέον ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει σχεδιασμός. Mm-hmm. Θα δούμε, θα σκεφτούμε, θα το συζητήσουμε, αλλά αυτό το θα δούμε, θα το σκεφτούμε και θα το συζητήσουμε. Πάει πίσω ένα έργο εγκεκριμένο. Όχι από τη χώρα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πάει πίσω ένα έργο διακρατικό. Το μόνο που είπαν είναι ότι η Καστοριά θα είναι εντός. Και αυτό προφανώς εννοείται ότι η Καστοριά θα είναι εντός, γιατί την εντάξαμε. Αυτό υπόθηκε ότι κομμάτι, η Καστοριά θα είναι στο χάρτη. Μα αυτό αυτό το κομμάτι, άργος ορεστικό, κρυσταλλοπηγή, εντάχθηκε το 2016 από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Δεν υπήρχε τίποτε πριν. Συζητούσανε, υποτίθεται, για σύνδεση άργους με Σιάτιστα. Τώρα, τι είναι αυτή η σύνδεση άργους Σιάτιστα και πού θα μας βγάζει? Ναι. Θα θερματικό στη Σιάτιστα, θα ενώνεται με Κοζάνη Καλαμπάκα. Δηλαδή ασυνάρτητα πράγματα. Εδώ το ζήτημα είναι συγκεκριμένο. Mm-hmm. Υπάρχει μια επιλογή. Το αεροδρόμιο της Καστοριάς να συνδεθεί με το σιδηροδρομικό δίκτυο. Το έχουμε ξαναπεί ότι η επιλογή αυτή έχει γίνει σε συνεργασία με τους ειδικούς του ΟΣΕ και της ΕΡΓΟΣΕ. Δεν γίνονται πλέον, κύριε Νατσούλη, όλες αυτές οι χαράξεις και όλα αυτά τα έργα με το μάτι, με το είδα, με το θέλω, με το θα το περάσουμε από εκεί και από εδώ. Είναι θέματα τεχνικά. Όταν λοιπόν το 2016 πήγαμε στην ΕΡΓΟΣΕ και είπαμε ότι θέλουμε να δούμε πώς προχωράει η εξέλιξη της σιδηροδρομικής σύνδεσης που ακούγαμε τόσα χρόνια, αυτό που μας υπόθηκε είναι ότι δεν υπάρχει καμία μελέτη για τη σύνδεση όπως την παρουσιάζανε παλιότερα και βρήκαμε την εναλλακτική επιλογή να συνδέσουμε το αεροδρόμιο της Καστοριάς σε υφιστάμενη γραμμή που συζητιόταν τότε για το ευρωπαϊκό δίκτυο, Φλόρινα Κρυσταλλοπηγή Πόγραδες. Καταθέσαμε λοιπόν το πρόσθετο αυτό έργο, εγκρίθηκε και από την αλβανική πλευρά και από την Κομισιόν και από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από το Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο. Εντάχθηκε, είναι ένα έργο που χρηματοδοτήθηκε η μελέτη. Δεν συμφωνεί η άλλη πλευρά με αυτό το εντάχθηκε. Ουσιαστικά υποστηρίζουν ότι το μόνο που έχετε κάνει είναι μια μελέτη βιωσιμότητας και τίποτα παραπέρα. Κοιτάξτε, δεν θέλω δημόσια να χρησιμοποιώ τέτοιες λέξεις, αλλά αυτά που λένε είναι μπούρδες. Το έργο αυτό χρηματοδοτείται με 845.000 ευρώ για τις μελέτες. Τα χρήματα αυτά
τα βάζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ούτε ένα ευρώ δεν μπαίνει από τον Έλληνα φορολογούμενο. Είναι ένα έργο το οποίο έχει συνυπογραφεί από την Ελλάδα και την Αλβανία. Ακόμη και επί κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας τον Ιανουάριο του 2020, ο πρόεδρος της ΕΡΓΟΣΕ, ο κύριος Ακριτίδης της Νέας Δημοκρατίας, συμμετείχε σε οικονομικό φόρουμ στα Τύρανα, παρουσία του Έντι Ράμα, που μιλήσανε για την πρόοδο των εργασιών. Ας αφήσουμε λοιπόν αυτά που κάναμε εμείς, που εντάξαμε το αεροδρόμιο, που κάναμε το kick-off, που ήρθε το Αλβανικό Υπουργείο Μεταφορών στην Καστοριά για τις υπογραφές. Αυτά δεν τα είδανε. Ούτε τα δικά τους στελέχη είδανε. Εδώ υπάρχει μία προσπάθεια να ικανοποιήσουν έναν κομματικό εγωισμό, να μην γίνει ένα έργο το οποίο είναι εγκεκριμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αρχίζουν και ξαναμιλάν για μελέτες. Εγώ λοιπόν κατέθεσα στη Βουλή επίσημη αναφορά να μου δώσουν αυτές τις μελέτες. Δεν απάντησε το Υπουργείο. Λένε τώρα ότι έχουν προμελέτες. Και μάλιστα λένε ότι ξοδέψαν 3,5 εκατομμύρια ευρώ για τις προμελέτες και ότι θέλουν άλλα 2,5 εκατομμύρια ευρώ για να γίνουν μελέτες, και όταν τελειώσουν αυτές το 2026 θα ψάξουν να βρουν χρηματοδότηση για το έργο. Κάντε πρώτα μία αντιπαραβολή τα 845 χιλιάρικα για ολόκληρη την διακρατική σύνδεση με τα 3,5 εκατομμύρια της προμελέτης και δείτε ποια είναι η διαφορά. Και τα χρήματα, τα 3,5 εκατομμύρια της προμελέτης και τα 2,5 που θέλουν επιπλέον για τη μελέτη είναι χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων. Πρώτα θα πούνε πού θα βρουν τα χρήματα να χρηματοδοτήσουν το έργο, γιατί έχει απορριφθεί και από την προηγούμενη κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και από την Κομισιόν και τώρα από το Ταμείο Ανάκαμψης, και μετά να στήσουν πάλι ένα πάρτι μελετών. Γιατί ξοδέψαν τα προηγούμενα χρόνια μέχρι το 2015 70 εκατομμύρια ευρώ σε προμελέτης για το Κοζάνη Καλαμπάκα, Καλαμπάκα Ιωάννινα, που πετάχτηκαν στον κάλαθο των αχρήστων. Θα αφήσουν πάλι ένα πάρτι μελετών χωρίς να έχουν δυνατότητα για χρηματοδότηση. Πάντως για τη χρηματοδότηση δεν έχω πρόβλημα. Γιατί... Ακούστε κύριε Νατσούλη, εγώ δεν έχω πρόβλημα να γίνει το έργο. Να μας πούν από πού θα χρηματοδοτηθεί. Πάντως για τα χρήματα του έργου λένε ότι είναι ακριβότερη η δική σας πρόταση, η δική σας θέση από την άλλη πρόταση. Αυτό είναι το θέμα. Λένε ότι είναι ακριβότερη και ότι το έργο Άργος Σιάτιστα στοιχίζει, λέει, 240 εκατομμύρια. Μάλιστα. Άργος Σιάτιστα. Ναι. Άργος Σιάτιστα. Τώρα θα βάλουν και το όνομα Κρυσταλλοπηγή. Να πω Κρυσταλλοπηγή Σιάτιστα. Λένε 240 εκατομμύρια. Ολόκληρη η διακρατική σύνδεση είναι 400. Όταν θα μας συνδέσουν με τη Σιάτιστα, γιατί δεν λένε ότι από τη Σιάτιστα μέχρι την Καλαμπάκα το κόστος είναι 750 εκατομμύρια, δηλαδή ένα δις, εκτός αν θέλουν να συνδεθούμε το Άργος με τη Σιάτιστα και να πηγαινοερχόμαστε οι αργίτες στη Σιάτιστα και Σιάτιστινή στην Καστοριά. Αυτό το έργο θα οδηγεί πουθενά? Θα μας συνδέει με την υπόλοιπη Ελλάδα? Θα μας συνδέει μέσω της Θεσσαλονίκης με την Ανατολή? Να δεχτώ ότι θα μας συνδέει από την Κρυσταλλοπηγή στο Πόγραδες. Που αυτό το έργο, επαναλαμβάνω, το κάνουμε εμείς. Την προσθήκη αυτού του άξονα από το Άργος στην Κρυσταλλοπηγή την κάναμε εμείς το 2016. Δεν υπήρχε πουθενά. Πώς λοιπόν είναι πιο ακριβό ένα έργο? Και εγώ να λέω ότι το έργο αυτό στο οποίο εντάξαμε τη σύνδεση του αεροδρομίου χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Για να μας συνδέσουν από τη Σιάτιστα στην Καλαμπάκα, από πού θα χρηματοδοτηθεί? Θα χρηματοδοτηθεί από εθνικά κονδύλια, από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, όμως το πουν άμα το κάνουμε. Άρα λοιπόν, αφού είναι από χρήματα ξένα, ας το πούμε έτσι για να καταλαβαίνομαστε, γιατί να μην το θέλουμε?
Εσεί θα μου το πείτε αυτό. Και ένα μέσο σήμερα. Επανερχόμαστε πάλι σε, ένα, σε μια ιδέα, σε ένα σχεδιασμό που απορρίφθηκε το 2014 από την κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία με υφυπουργό τον κύριο Μιχάλη Παπαδόπουλο, βουλευτή σήμερα τη Κοζάνη, ο οποίο σε απάντησή του επίσημα στη Βουλή λέει ότι το έργο αυτό απορρίπτεται από την διαχειριστική αρχή μεταφορών του Υπουργείου Υποδομών. Πιστεύετε με λίγα λόγια ότι επειδή ήταν δική σας πρωτοβουλία αυτή η σκέψη, αυτό το θέμα, πιστεύετε ότι γι' αυτό δεν υλοποιείται τελικά ή για κάποιος άλλος λόγος? Κοιτάξτε κύριε Νατσούλη, τώρα που φτάνουμε σε ένα σημείο κοτσομπολιό υποθέσεων. Τι να κάνουμε, ρίχνουμε το επίπεδο της συζήτησης τόσο πολύ. Δηλαδή υπάρχει ένα έργο, είναι αυτονόητα πράγματα αυτά, ζούμε μια τρέλα. Υπάρχει ένα έργο, εγκεκριμένο. Από το Ευρωπαϊκό Σιδηροδρομικό Δίκτυο, από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από την Κομισιόν, από την Αλβανία, ενταγμένο στο Ίντερεκ. Και εμείς τώρα λέμε δεν το θέλουμε, γιατί εμείς κάνουμε με την σιάτη στα σύνδεση, γιατί είχαμε λέει προμελέτες από το 2006 και το είχαμε ξεκινήσει. Πάντως κάτι και συμβαίνει. Και να σας κάνω μια ερώτηση, ναι, σε αυτό, να απαντήσουν. Αφού ισχυρίζονται ότι τα έχουν έτοιμα από το 2006 και το θέλουν τόσο πολύ. Μέχρι το 2015 ποιος ήταν αντιπεριφερειά, η Τελιγιορίδου? Ποιος ήταν η κυβέρνηση, ο ΣΥΡΙΖΑ? Τι κάνανε 10 χρόνια αφού τόσο πολύ το θέλανε και δεν το προχωρήσαν? Να δεχτώ αυτό που λένε. Και οι προβλέψεις είναι για άλλα 10 χρόνια. Για δηλαδή, ναι βέβαια, γιατί λέει κάναμε προμελέτες με 3,5 εκατομμύρια. Σας είπα πόσο στοιχίζει ολόκληρη η μελέτη. Φλόρινα, Άργος, Κρυσταλλοπηγή, Πόβραδες, 840.000. Προμελέτη 3,5 εκατομμύρια. Χρειαζόμαστε λέει άλλα 2,5 για την μελέτη. Άργος, Χιάτιστα τώρα αυτά, έτσι. Ναι. Στην Κρήτη χιλιόμετρα. Η μία είναι 150 χιλιόμετρα γραμμή και η άλλη είναι 30, 35, 40. Και θα βάλουν άλλα 2,5 εκατομμύρια να ολοκληρώσουν τις μελέτες, τις οποίες μελέτες θα έχουν ολοκληρώσει μέχρι το 2026. Και μετά θα αναζητήσουν χρηματοδότηση για το έργο. Όταν και στο Ταμείο Ανάκαμψης τώρα, όποια έργα έχει σιδηροδρομικά καταθέσει η χώρα, δεν έχουν εγκριθεί. 2 σιδηροδρομικά έργα έχουν εγκριθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η αναβάθμιση της γραμμής Αθήνα-Θεσσαλονίκη και ο προαστιακός Μέγαρα-Ανολιώσια. Γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί διακρατικά έργα. Και είναι διακρατικό έργο η σύνδεση του αεροδρομίου με αυτόν τον άξονα. Πάντως, είναι πράγματα αδιανόητα και πολύ λυπηρά. Για να δούμε λοιπόν τώρα. Ένας μέσος ακροατής, ένας μέσος Καστοριάνος που ακούει αυτή τη συζήτηση σήμερα και ακούει αυτές τις συζητήσεις γενικά αυτές τις μέρες. Ακούει εσάς να λέτε ουσιαστικά με αυτά που... Κουράστηκε ο μέσος Καστοριάνος, κύριε Νατσούλη. Να σας πω... Τι να συζητάμε τώρα, όχι. Κουράστηκε. Να σας πω λίγο το εξής. Ακούει εσάς αυτή τη στιγμή και φαίνεται ότι έτσι πως το πάει λέτε, η κυβέρνηση, ουσιαστικά είναι σαν να λέει ότι βλέπουμε και κάνουμε, ουσιαστικά δεν θέλει να κάνει σιδηρόδρομο, αυτό καταλαβαίνει. Ακούει και τον κύριο Τσικαλά για το συνάδελφο. Λέγω, ακούστε λίγο, να ολοκληρώσω όμως. Μιλάω για τη διαχείριση. Μπορεί να θέλουν. Ωραία. Από το 1990 ακούμε ότι θέλουν. Σωστά. Αλλά λέτε, έτσι όπως πάει δεν θα γίνει σιδηρόδρομος. Γιατί έδωσε καμιά απάντηση ο υφυπουργός και εγώ δεν την άκουσα. Ο συνάδελφός σας βουλευτής λέει άλματα σε όλες τις μεταφορές, σε στεριά, νερό και αέρα. Και μπορεί να πει ότι εμείς είχαμε πετάξει το έργο. Και δηλαδή, σου λέει τώρα ο Κωνσταντίνος, τι να πιστέψω εγώ τώρα. Τι να πιστέψετε. Εντάξει τώρα, τι να σας πω. Υπάρχει και η λογική. Υπάρχει και η λογική. Και όποιος θέλει να το ψάξει μπορεί να τα αναζητήσει όλα τα στοιχεία στο διαδίκτυο. Πλέον ζούμε στην εποχή της πληροφορίας και στην εποχή της ενημέρωσης. Λοιπόν. Αν είναι δυνατόν. Σας λέω λοιπόν να ψάξει οποιοδήποτε ακροατής στην διακήρυξη του ΟΣΕ 190-12 που έγινε το 2018 που εγκρίθηκε η χρηματοδότηση αυτή της μελέτης από την Ευρωπαϊκή Ένωση, να ψάξει στο Ίντερεκ αν έχει εγκριθεί και αν προχωράει αυτό το έργο, να ψάξει στο Υπουργείο Υποδομών της Ελλάδας το σχεδιασμό για τα δίκτυα, να ψάξει στο Υπουργείο Υποδομών της Αλβανίας, να τα βρει όλα. Και όλα.
Και πολλά χρήσιμα τέτοια στοιχεία νομίζω είχαμε δει, όσοι είχαν δει και την συνεδρίαση εκείνη στη Βουλή που είχε συζητηθεί το συγκεκριμένο θέμα, ακούστηκαν ωραία και ενδιαφέροντα πράγματα εκεί. Πριν λίγο καιρό και πριν από πόσο ήταν, 20 μέρες. Πολύ πρόσφατα, ναι, ακριβώς. Για ποια συζήτηση μιλάτε? Για τη συζήτηση για τη συνδρομική γραμμή στην Βουλή που έγινε. Εννοείται στην Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου με τον κύριο Κεφαλογιάννη. Ακριβώς. Κοιτάξτε, δείτε, εκεί έγινε μια απλή αναφορά. Δεν ήταν η συζήτηση για αυτή τη γραμμή. Η συζήτηση ήταν για την αναβάθμιση της γραμμής της Οθέας Δομοκού, όπου εγώ πήρα την πρωτοβουλία. Ναι, και το. Επειδή ήταν παρόντες ο Υπουργός και ο Υφυπουργός και τους ρώτησα τι γίνεται με αυτή τη σιδηροδρομική σύνδεση. Εκεί ο κύριος Κεφαλογιάννης είπε ότι δεν υπάρχει τίποτα, είναι μια ιδέα. Όταν ξαναπήρα το λόγο και του είπα αν δεν έχει τα στοιχεία να του τα παραθέσω, είπε ότι θα δούμε, έχουμε τρεις εναλλακτικές και θα δούμε και θα κάνουμε και θα πω Καστοριά και θα το συζητήσουμε. Και είστε Καστοριά και συνέχισε να λέει θα δούμε και θα κάνουμε και θα πάω στο Υπουργείο και θα το συζητήσουμε. Άρα λοιπόν με λίγα λόγια σαν τίτλο η επίσκεψη Κεφαλογιάννη στην Καστοριά τι αφήνει? Μια τρύπα στο λίμνη της Καστοριάς, στο νερό. Που θα γίνει και η υδατοδρόμιο από την άλλη όμως. Κοιτάξτε, το υδατοδρόμιο. Δεν πιστεύουμε στην τρύπα αυτή στο νερό της λίμνης. Ακούστε. Να γίνει ρουφίχτρα για τα υδροπλάνα που θα προσγειώνονται. Κοιτάξτε, η λίμνη της Καστοριάς είναι στο δίκτυο Natura. Για να γίνει το υδατοδρόμιο χρειάζονται ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες. Καλό είναι να γίνει. Εμείς δεν λέμε όχι. Ναι. Όμως να μας εξηγήσουν, γιατί κάτι είπανε και μέσα σε 1,5 μήνα όταν ο Δήμος έχει έτοιμο το πρόγραμμα κλπ. Αλλά αγνόησαν να πούν ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας με το νόμο, αν δεν κάνω λάθος, 4885 του 2020 του Υπουργείου Περιβάλλοντος έχει τροποποιήσει και έχει σταματήσει τις ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες που είναι απαραίτητες για να γίνουν όλα αυτά. Πάντως υπάρχει και η εναλλακτική. Τα αεροπλάνα έχουν τη δυνατότητα, γιατί έχουν και ρόδες κάποια στιγμή, μπορούν να προσγειώνονται και στο κανονικό αεροδρόμιο. Δηλαδή. Μάλιστα. Πολύ ωραία. Όλο εναλλακτικές. Να μας καταθέσουν το συγκεκριμένο του σχέδιο. Και αν δεν θέλουν να συνεννοηθούν μαζί μας, να το προχωρήσουν. Να σταματήσουν να λένε από εδώ και από εκεί ό,τι να είναι. Να κάνουν έναν σχεδιασμό. Να μας πούν πώς θα γίνει. Τι χρονοδιάγραμμα έχει. Πού θα βρουν τη χρηματοδότηση. Και να αφήσουν την αντιπολίτευση στην αντιπολίτευση. Μάλιστα. Και να μην σταματάνε έργα που γίνονται. Το κράτος έχει συνέχεια. Φαντάζεστε, κύριε Νατσούλη, εμείς να λέμε ότι σταματάμε το δίκτυο, το οδικό μέχρι την Κρυσταλλοπηγή. Τι πράγματα είναι αυτά. Και ας λέγουμε, όχι, εμείς δεν θα το πάμε στην Κρυσταλλοπηγή, θα το πάμε στην Ιεροπηγή. Αυτό κάνουν τώρα. Το ότι πρέπει να έχει μια συνέχεια το κράτος, νομίζω ότι αυτό δεν μπορεί να διαφωνήσει κανένας. Τι να πω. Είναι απλό. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσασταν μαζί μας. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα, κυρία Τελεγιορίδου. Αυτά λοιπόν.